Χιλιάδες προσλήψεις στο χώρο της υγείας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός από την Πάτρα. Με μέτρο άναψαν τα καλοριφέρ σε όλα τα σχολεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας παρά το τσουχτερό κρύο. Τα οικονομικά δεν επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδες ανάγκες. 10 σημαντικά έργα παραδίδονται μέσα στο 2017 στην Αχαΐα μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών του Κέντρου Υγείας Ναυπακτίας. Εξοπλίζεται με ακτινολογικά μηχανήματα. Πόλος έλξης για τους κατοίκους της Ναυπάκτου και όχι μόνο, το χριστουγεννιάτικο χωριό στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενία.